Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσανούσα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για να δούμε, ας αρχίσουμε λίγο από τα προηγούμενα, από την Παρασκευή, γιατί είχαμε και την κυρία Σκρέκα εδώ στην εκπομπή μας, η οποία μας έλεγε ότι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον μας έλεγε την Παρασκευή, δεν γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται και πόσο καιρό μπορεί να πάρει αυτό, για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, το τι κάνουμε με αυτή την ιστορία. Έχουμε κάτι νεότερο, έχουμε ήδη να υποψιαζόμαστε τουλάχιστον κάτι? Όχι, κάτι νεότερο δεν έχουμε. Έχει γίνει... Βέβαια, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έγινε πολύ ντόρος έτσι την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστά. Και νομίζω μέχρι ένα σημείο υπερβολικά πήρε το θέμα διάσταση, που πήραν έννοια. Το έργο της κυκλοφοριακής σύνδεσης του κόμβου δεν έχει να κάνει, έμεσα το επηρεάζει το θέμα, το έργο του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση αυτή η λιθοδομή που βρέθηκε εκεί. Δηλαδή, αν δεν ήταν το φυσικό αέριο, δεν θα βρίσκονταν τίποτα. Δεύτερον, αυτό που βρέθηκε, μια λιθοδομή που πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εφορία αρχαιοτήτων κάνει μια προσωρινή διακοπή, περιμένετε να δούμε τι είναι αυτό και θα αποφανθούμε και σε κάποιες τις επόμενες μέρες πιστεύω θα έχει λυθεί και οριστικά. Ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα και το φυσικό αέριο, γιατί εδώ λέμε να περάσει το φυσικό αέριο για να μην ξανασκάβουμε ή να ξανατρυπάμε. Συμφωνούμε, γι' αυτό και εμείς πιέσαμε το φυσικό αέριο να έρθει, τώρα, να έρθει για να κάνει, γιατί επηρεάζει τα κράσπεδα, τα πεζοδρόμια, δεν επηρεάζει το λειτουργικό μέρος του κόμβου. Αλλά να πω και κάτι, ότι και το φυσικό αέριο και το έργο της σύνδεσης που ευελπιστούμε να ξεκινήσει άμεσα, και ειδικότερα όσο πηγαίνει και πιο μέσα προς την πόλη, προς τον Τολτσό, προς το Απόζαρι, θα υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Τι να κάνουμε στην Καστοριά? Μισό λεπτάκι, κύριε Τσανούσα. Λέτε λοιπόν και ουσιαστικά προβλέπετε ότι επειδή θα σκαφτεί για πολλούς και διαφόρους λόγους η πόλη, και αλλού θα βρούμε τέτοια εμπόδια. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία καταρχήν δεν ξέρουμε τι είναι. Η εκτίμηση είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο... Το πολύ ιδιαίτερο. Ναι, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, αλλά θα περιμένουμε 2-3 μέρες, γιατί δεν μπορούσαν να το δουν λόγω της υγρασίας που είχε, της βροχής κτλ. Νομίζω μέσα στη βδομάδα θα γίνει. Αλλά να πω και το άλλο. Δεν κάνουμε κανένα κτίριο, δεν κάνουμε καμία οικοδομή ώστε ένα τέτοιο έβριμα να τεινάξει ένα έργο στον αέρα. Θα πάει ο αγωγός ένα μέτρο πιο δίπλα. Γιατί όλος αυτός ο πανικός μέχρι ένα σημείο? Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε, και αυτή είναι η πίεση, και πιέζουμε και με τον τρόπο μας. Βέβαια, θα αφήσουμε τις υπηρεσίες να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουμε και να δώσουν τις οδηγίες. Εσείς συναντηθήκατε με την κυρία Σκρέκα, κύριε Τσανούσα? Έχω μιλήσει τηλεφωνικά και έχουμε. Μου έχει πει μία πρώτη εκτίμηση, αλλά τέλος πάντων, μέχρι να πάνε και οι... μέχρι να. Επειδή έβρεχε, δεν μπορούσαν να κάνουν έναν έλεγχο πιο ειδικό, τέλος πάντων, και να ανοίξουν λίγο εκεί πέρα την περιοχή για να διαπιστώσουν ακριβώς τι είναι. Σας λέω πρώτη εκτίμηση, αλλά δεν έχει σημασία. 2-3 μέρες θα αποφανθεί η αρχαιολογία τι είναι και θα δώσει οδηγίες πώς θα συνεχίσει το έργο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει το έργο. Η πίεση από τη μεριά μας είναι για να τελειώνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, τουλάχιστον το λειτουργικό κομμάτι, για να επαναφέρουμε την κυκλοφορία όπως θα είναι κανονικά με τον κόμβο. Γι' αυτό είναι όλη αυτή η πίεση. Μάλιστα. Αλλά ακούστηκαν ότι θα γίνουμε σαν το μετρό και 2 χρόνια. Και εντάξει, αυτό, κύριε Τσανούς, αυτό το λέμε, εντάξει, καταλαβαίνετε λόγω του... Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι και με το έργο του φυσικού αερίου... Χάρη και με το έργο της σύνδεσης, όσο μπαίνουμε μέσα στον ιστορικό τόπο της Καστοριάς, λογικό είναι να υπάρχουν κάποια ευρήματα. Αλλά το επαναλαμβάνω, επειδή ένα δίκτυο κάνουμε, έναν αγωγό περνάμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πάει πιο δίπλα ο αγωγός και τελειώνει η ιστορία. Θα βρεθούν τεχνικές λύσεις. Δεν είναι κάτι, αν είχαμε ένα κτίριο και από κάτω υπήρχαν αρχαία και έπρεπε και δεν γινόταν να γίνουν οι θεμελιώσεις, μετά υπήρχε ένα θέμα τροποποίησης της μελέτης κτλ. Το οποίο μπορούσε να τεινάξει ένα έργο στον αέρα. Τώρα εδώ μια σωλήνα περνάμε. Τώρα, για να δούμε τι θα γίνει από σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, και γιατί σας παίρνουμε σήμερα. Γιατί από σήμερα το μεσημέρι, εκτός αν άλλαξε κάτι, σύμφωνα με αυτά που μας έχετε ενημερώσει και με δελτία που έχουν βγει από τον Δήμο, σήμερα το μεσημέρι αλλάζει ο τρόπος κυκλοφορίας στον κόμβο.
αλλάζει ο τρόπος κυκλοφορίας. Έχουμε πει από την. Ήταν από τη Δευτέρα το πρωί. Είπαμε Δευτέρα το μεσημέρι για να μην ευνηδιαστεί και ο κόσμος το πρωί της Δευτέρας. Ναι. Από το απόγευμα να δοθεί σε κίνηση η παράκαμψη μέσω του πάρκινγκ. Άρα όπως μπαίνουμε, θα στρίβουμε. Άρα όπως μπαίνουμε, θα στρίβουμε πάρκινγκ. Δεν θα προχωράμε προς τον κόμβο. Θα στρίβουμε μέσα στο. Όπως έρχομαι για να στην είσοδο της πόλης. Από την Κύκνων. Από την Κύκνων. Ναι. Και θέλετε να πάτε. Νοσοκομείο. Θα μπαίνετε μέσα από το πάρκινγκ και θα βγαίνετε από εκεί, γι' αυτό... Θέλω να στρίψω για Καλλιθέα. Θα στρίβετε από την Κύκνο. Θα στρίβω και από την Κύκνο. Εκεί πέρα, όπως βλέπετε μπροστά στο συντριβάνι που έγινε μία διάνοιξη, από εκεί θα πηγαίνετε. Πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί λίγο η κυκλοφορία τόσο στη Γράμμου όσο και στην Αθανασίου Διάκου πια? Ήταν μία... κοιτάξτε, ήταν η καλύτερη... Για να αποφύγει κάποιος... Θα μπορούσαμε να κάνουμε, επειδή... Η μόνη κίνηση η οποία τέλος πάντων θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, αν και με τις σημάσεις νομίζω και αυτή δεν θα έχει κάποιο θέμα, είναι όταν θέλει κάποιος, ας πούμε, να έρχεται από την Μεγάλο Αλεξάνδρου και θέλει να πάει στην Καλλιθέα, θα μπαίνει μέσα από το πάρκινγκ και μετά εκεί στην Κύκνων θα ξανακόβει δεξιά. Εκεί πέρα είναι ένα σημείο. Άρα λοιπόν, είμαι νότια παραλία, θέλω να πάω στην Καλλιθέα στο σπίτι μας εδώ... Μπαίνω μέσα από το πάρκινγκ και μέσα βγαίνω από το πάλι Κύκνων. Όπως έχει γίνει η διαγράμμιση και μετά επιλέγετε ή θα φύγετε πιο έξω και θα πάτε από την Αθανασίου Διάκου. Γι' αυτό και έχει κοπεί, αν το δείτε εκεί, έχει κοπεί η έξοδος με διαχωριστικά στη μέση. Ναι, ναι, από εκεί θα πάτε. Από εκεί θα πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να αποκλείσουμε όλη την περιοχή και να στείλουμε την κίνηση την Αθανασίου Διάκου ή και από τη Γράμμου. Αλλά δεν θέλαμε σε αυτή τη φάση να γίνει. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πάλι εδώ είμαστε να το. Διανοηγεί και μέσα από το πάρκο ένας δρόμος για τον οποίο θα βγαίνουμε ουσιαστικά από εκεί. Από εκεί θα γίνεται η κίνηση. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε δίπλα από το συντριβάνι. Ναι. Αυτό θα είναι έτσι ή θα στρωθεί? Όχι. Αυτό θα δοθεί σήμερα στην κυκλοφορία επίσης? Ναι. Θα δοθεί σήμερα αυτό στην κυκλοφορία. Ναι. Όσοι βγαίνουν λοιπόν για Κύκνων θα περπατάνε πια από το κομμάτι που δημιουργήθηκε. Τώρα επειδή είχαμε ένα πάρκο. Άλλο θέμα στο... μάλλον το πλάνο είναι το απόγευμα μετά τις 3 η ώρα να δοθεί όλη η παράκαμψη. Τώρα δεν μίλησα με την ανάδοχο σήμερα εταιρεία να δω αν έχει γίνει κάτι, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι μετά το. Αφού έχετε ανακοινώσει για Δευτέρα, νομίζω ότι θα τηρηθεί εξάλλου αυτό. Αυτό και αυτό έχει. Δεν ξέρω αν προέκυψε κάτι μέχρι. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς, μήπως έχουμε κάτι νεότερο, αλλά νομίζω ότι όλα. Όχι, το πλάνο είναι αυτό. Να αρχίσουμε σιγά-σιγά να μπαίνουμε για να μπούμε όσο το δυνατόν. Γρηγορότερα γίνεται μέσα στο λειτουργικό κομμάτι να αρχίζει να κατασκευάζεται ο κόμβος. Πείτε μας τώρα τι γίνεται εκεί με περίπτερο, αλλά και με το τουριστικό περίπτερο. Το μεν περίπτερο το υφιστάμενο δεν πειράζεται. Δεν θα φύγει καθόλου από εκεί. Εκεί παραμένει στη θέση του. Δεν το επηρεάζει ο κόμβος. Δεν επηρεάζεται το κόμβο. Το τουριστικό περίπτερο τι γίνεται τώρα? Θα εγκατασταθεί, θα κατεδαφιστεί, θα κατεδαφιστεί αυτό και θα μπει ένα καινούριο τουριστικό περίπτερο. Μεγαλύτερο στην 18 περιοχή. 18 τετραγωνικών. Και με άνθρωπο μέσα. Και με αυτό το βασικό. Και τέλος πάντων λίγο να αρμόζει σε αυτό που θέλουμε να λέμε, να έχουμε ένα τουριστικό περίπτερο για την Καστοριά. Η κατεδάφιση του τουριστικού γίνεται και αυτή τώρα, αυτή τη βδομάδα. Τώρα λογικά. Σήμερα. Όχι σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει πάντως. Μόλις θα δώσουμε την παράκαμψη, θα προχωρήσουμε και στο τουριστικό περίπτερο. Μάλιστα. Την κατεδάφιση και στο. Και στο χτίσιμο το καινούριο. Αυτό είναι έτοιμο, οπότε θα έρθει, θα τοποθετηθεί. Θα είναι έτοιμο. Ουσιαστικά θα πει έτοιμο. Στην αρχή θα πει έτοιμο. Κύριε Σόλτ, πιστεύετε ότι. Με ασθενοφόρα, δεν ξέρω αν έχετε το προβλέψει κάποιο είδος μεγαλύτερης προτεραιότητας. Πιστεύετε ότι θα κυλήσουν καλά τα πράγματα εκεί? Σας είπα, νομίζω έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με την κίνηση, με το ασθενοφόρο. Εντάξει, τώρα λέτε άμα το ασθενοφόρο... γιατί μόνη, από εκεί θα κινείται σίγουρα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Η μόνη λίγο κίνηση η οποία θα έχει λίγο... Θέλει, δεν θέλει, το ασθενοφόρο θα περάσει από εκεί όπου και αν είναι. Ναι, παρόλα αυτά, ναι, η μόνη κίνηση είναι πως άμα κάποιος έρχεται από την παραλία και θέλει να πάει προς το Φανάρι, θα κάνει αυτή τη διαδρομή μέσα από το πάρκινγκ και μετά θα ξαναμπεί στην Κύκνων. Αυτή να είναι η κίνηση, αλλά δεν έχουμε κλείσει στους δρόμους.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θέμα. Αυτά όλα ουσιαστικά θα το μάθουμε, κύριε Τσανούσα, το σύστημα το καινούριο. Υπολογίζουμε σε δύο μέρες να το περπατήσουμε μία-δύο φορές. Σε δύο μέρες να το περπατήσουμε όλοι. Και τελείωσε εκεί, θα το μάθουμε μετά, δεν νομίζω. Και γι' αυτό είναι, για να θα το συνηθίσουμε σε δύο-τρεις μέρες. Κατασκευαστικά πώς θα προχωρήσει τώρα, δηλαδή αρχίζει τώρα, θα καταλάβουμε πού θα γίνει ο κόμβος, γιατί πολλοί ακόμα ρωτάνε, θα είναι κατά εδώ, κατά εκεί, κατά πέρα. Ναι, γι' αυτό. Μόλις θα αποκλειστεί η περιοχή, θα καταλάβουμε πού θα γίνει, έτσι. Θα δείξει από μόνο του. Εντάξει, το έχουμε δείξει νομίζω και σε σχέδια. Φαίνεται περίπου που θα είναι. Mm-hmm. Εντάξει. Βέβαια τώρα είναι λίγο νωρίς ακόμη, αλλά μέσα στον κόμβο να φανταστούμε κάποια πράγματα που θα γίνουν εκεί καλοπιστικά. Εντάξει, σε όπως είναι φάση, η... σε δεύτερη φάση. Αυτή τη στιγμή δεν, στο έργο προβλέπεται ένα πράσινο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να σκεφτούμε και άλλα πράγματα για εκεί. Και επειδή ο κόμβος θα έχει μεγάλη διάμετρο της τάξης των 16 μέτρων, μπορεί και εκεί πέρα να γίνουν. Αλλά αυτό νομίζω... Να γίνουν πράγματα και εκεί. Ναι, ας μην το βάλουμε τώρα στο τραπέζι και στην κουβέντα αυτό. Ναι. Ας τελειώσουμε με τον κόμβο, να επαναφέρουμε την κυκλοφορία, γιατί σιγά σιγά στο τέλος της εβδομάδας θα πάμε από την άλλη μεριά για να λύσουμε, για να ξεκινήσει και για να ξεκινήσει και ο Ορεστίων. Ναι. Γιατί εδώ τώρα έχουμε πει και έχουμε μιλήσει για άλλη φορά ότι τα έργα αυτά θα ξεκινούσαν παράλληλα. Ουσιαστικά ξεκινάνε παράλληλα και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η Ορεστίων. Εκεί το εκτιμούμε. Στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει και η Ορεστίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κλείσιμο και τη Ορεστίων. Λένε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, κύριε Τσανούσα. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε ότι είναι όλες οι κινήσεις, ασθενοφόρα, λεωφορεία, το ξανά είπαμε νομίζω και στην εκπομπή. Ναι. Όλα τα μεγάλα οχήματα θα πηγαίνουν κανονικά από την Ορεστίων. Τα επιβατικά θα πηγαίνουν από Καλλιθέα. Η προτροπή είναι να πηγαίνουν από Καλλιθέα. Όσο είναι ανοιχτό το εργοτάξιο, μετά τις 5 και εφόσον δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα ξαναδίδεται όλο το κομμάτι στην κυκλοφορία. Θα έρθει η ώρα του, θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τον Ορεστίων, αλλά πρωτίστως αυτό που πρέπει να ξέρουν είναι ότι από σήμερα το μεσημέρι που θα κλείσουν και τα μαγαζιά μετά τις 2.30 ώρα, αλλάζει όλη η ιστορία της κίνησής μας στον κόβο. Εντάξει, στην ουσία όπως κάναμε θα μπαίνουμε μέσα από το πάρκινγκ, όπως κατεβαίναμε στη διοικητηρίου, ας πούμε, θα μπαίνουμε μέσα από το πάρκινγκ και θα γυρίζουμε. Νομίζω ότι έχει δουλευτεί πολύ αυτή η παράκαμψη και από τους συγκοινωνιολόγους και από την... Και αυτοί που έρχονται από την Μεγάλο Αλεξάνδρο θα μπαίνουν πάρκινγκ για να πάνε στην υπόλοιπη πόλη, ας πούμε, προς τα φανάρια. Τη διαγράμμιση της έντησης. Θα είναι παντού διαγραμμίσεις, να μην φοβάται κανένας. Ακολουθείτε τις διαγραμμίσεις και θα πάτε κανονικά στον τόπο σας. Νομίζω μέσα στο πάρκινγκ ήδη το βλέπετε, έχουν γίνει και οι διαγραμμίσεις. Ναι. Και φυσικά με λίγο προσοχή για αυτό το μήνα, γιατί η εκτίμηση είναι ότι αν ο καιρός κρατήσει, μέσα σε ένα μήνα θα μπορούμε ίσως να επαναφέρουμε, να δώσουμε το λειτουργικό κομμάτι ώστε να γίνεται η κίνηση όπως θα γίνεται με τον κυκλικό κόμβο. Λίγο υπομονή, λίγο πιο αργά μέσα στο πάρκινγκ και με λίγο προσοχή. Λιγοστεύουν οι θέσεις του πάρκινγκ, είναι βέβαιο αυτό, λιγοστεύουν οι θέσεις του πάρκινγκ και παρακαρίσματος, αλλά και αυτό είναι μια από τις απώλειες. Προσωρινά φυσικά. Για ένα μήνα εννοείται. Για ένα μήνα. Εντάξει, για ένα μήνα λίγο υπομονή, όλοι δεν γίνονται κι αλλιώς. Δεν γίνεται κι αλλιώς, ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσανούσα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε ακόμη. Θα το δούμε στην πράξη. Τίποτα θα πάμε να το περπατήσουμε κιόλας. Θα μιλάμε, δεν χρειάζεται ανησυχία. Ας αφήσουμε όλους να κάνουν τη δουλειά τους και για το κομμάτι της αρχαιολογίας. Και φυσικά είναι σημαντική η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Και να είμαστε και έτοιμοι ότι και όταν το έργο του φυσικού αερίου, αλλά όπως είπα και τη ΣΥΔΙΣ, θα ξαναμπαίνει μέσα στον ιστορικό τόπο, θα υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Εντάξει, καταλαβαίνουμε την πίεση, καταλαβαίνουμε την ταλαιπωρία, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά έχουν τα έργα και έτσι θα προχωρήσουμε. Κύριε Τσανούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σύντομα λοιπόν και θα δούμε τις πρώτες μέρες έτσι πώς θα κινείται το πράγμα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Antennes 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.